Τώρα μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Κόκορη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 375 του κυρίου Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε δημοτική σύμβουλος πολλά χρόνια. Έχετε διαχειριστεί υπεύθυνες θέσεις στον Δήμο, στην υγεία και στην πρόνοια. Στην υποθετική ερώτηση, γιατί οι δημότες και κυρίως οι νέοι ψηφοφόροι να προτιμήσουν τον Γιάννη Κουράκη, τι θα απαντούσατε? Οι δημότες, αλλά κυρίως οι νέοι όπως λέτε, θέλουν σχεδόν τρία πράγματα κυρίως. Θέλουν δουλειά, θέλουν αθλητισμό, θέλουν ψυχαγωγία και για αυτούς τους νέους που έχουν κάπως παραπατήσει, να βοηθήσει ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση να ισορροπήσουν. Οι πολίτες εν γέννη θέλουν δουλειά επίσης, θέλουν πολλές και καλές κοινωνικές δομές, τόσο για τα παιδιά, καλύτερα νηπιαγωγεία, καλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καλύτερα, καλύτερο πρόγραμμα το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα φοβερό, αλλά δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο ατονίσει και αυτό πρέπει να εμπλουτιστεί για να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήμποροι να βοηθηθούν. Οι υπόλοιποι θέλουν ακριβώς αυτά, δουλειά και καλές υγιεινές κοινωνικές δομές. Και βέβαια σχολεία, παιδεία, σωστή. Δυστυχώς οι κτηριακές δομές που αφορούν κυρίως στα νηπιαγωγεία, δηλαδή στην προσχολική εκπαίδευση, υστερούν πάρα πολύ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, γιατί όλα τα χρόνια δεν ήταν υποχρεωτική η εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία. Τελευταία όμως χρόνια έχει γίνει υποχρεωτική, χωρίς να υπάρχει όμως καμία υποδομή. Γι' αυτό οι Δήμοι πρέπει να σηκώσουν ψηλά τα μανίκια που λέμε και να δουλέψουν να δημιουργηθούν κτηριακές δομές ανάλογες με την σημερινή εποχή. Στις δύσκολες οικονομικά μέρες που περνάμε και που εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, ο Δήμος τι μπορεί να προσφέρει για να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους? Για όλους αυτό που χρειάζεται είναι δουλειές. Για να έχουν χρήμα, για να κινηθεί το χρήμα, να κινηθεί το εμπόριο, να κινηθούν όλα στην πόλη. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο από μια ικανή τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορέσει να κάνει επενδύσεις ή να φέρει επίσης χρήματα στο Ηράκλειο, εκμεταλλευόμενοι και ευρωπαϊκά προγράμματα στο έπακρον και όχι οριακά. Επίσης, για τους ανήμπορους, όπως είπα και προηγουμένως στην προηγούμενη σας ερώτηση, χρειάζεται εμπλουτισμός του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, αλλά και περισσότερες κτηριακές και κοινωνικές δομές για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Θα μπορούσατε να μας επισημάνετε τις αδυναμίες, κατά τη δική σας άποψη, της πενταετίας Λαμπρινού? Κοιτάξτε τώρα, όπως λέμε, καθίς κατά τα έργα του, υπήρχε μια απειρία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπάθησαν οι άνθρωποι, απλά δεν υπερπροσπάθησαν. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.